Μόλις ολοκληρώθηκε ένα μάτς ανάμεσα στον Γουσού Αργυρούπολης και τον Αθηναϊκό. Με 2-1 επικράτησε ο Γουσού Αργυρούπολης, σπάζοντας έτσι το αίτητο του Αθηναϊκού. Έχουμε εδώ κοντά μας τους δύο υπεύθυνους των ομάδων. Από τα δεξιά μου ο Γενικός Αρχηγός του Γουσού Αργυρούπολης, Κώστας Ασημάκης, και από τα αριστερά μου ο προπονητής του Αθηναϊκού, ο Χρήστος Κιούρκος. Και θα μας πούνε δύο λόγια για την σημερινή αναμέτρηση και πώς ήταν αυτό το παιχνίδι. Ας ξεκινήσουμε από το φιλοξενούμενο και από τον προπονητή του Αθηναϊκού, τον Χρήστο Κιούρκο. Coach, δύο λόγια για τη σημερινή αναμέτρηση, θα θέλαμε να μας πεις. Ξέραμε από πριν ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Αργυρούπολη παρουσιάζει πολύ καλό πρόσωπο, ειδικά εντός έδρας. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Δεν είχαμε μπει στο ρυθμό του παιχνιδιού και στο ύφος του παιχνιδιού. Γι' αυτό βρεθήκαμε και πίσω στο σκορ. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε λίγο το δεύτερο ημίχρονο το ρυθμό μας και το παιχνίδι μας. Καταφέραμε, σοφαρίσαμε σε μια φάση. Φέραμε το παιχνίδι στα ίσια. Και μετά πιστεύω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι, πιέζαμε περισσότερο τον αντίπαλο, αλλά καταφέραμε και βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας σε νεκρό χρόνο. Είχα μια αντίδραση από δύο παίχτες μου ανεπίτρεπτη, με αποτέλεσμα να βρεθούμε με μείον δύο παίχτες και να μείνουμε με νέα παίχτες να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Όπως ήταν φυσιολογικό, θα έμπαινε ένα γκολ που θα φαινόταν ποιος θα κέρδιζε το παιχνίδι. Κατέφερε το Βαλιαριού πολύ σε μια κοντροπίθεση. Είναι φυσιολογικό και χάσαμε το παιχνίδι σήμερα. Εγώ περισσότερο θέλω να σταθώ στο ότι η αντίδραση των παιχτών μου, έμπειρων παιχτών μου, δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας μετά το άσχημο αποτέλεσμα του Θρίου Χαϊδαρίου. Όπως ξέρετε, ένα άσχημο αποτέλεσμα φέρνει εσωστρέφεια, κατήφια. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την ψυχολογία των παιδιών. Στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε δύο-τρεις προϋποθέσεις, σκοράραμε και είχαμε και μια κλασική ευκαιρία στο 44 να προηγηθούμε δύο γκολ διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αθηναϊκός έβαλε δύο φρέσκους παίκτες στο κέντρο και πήρε τον χώρο του κέντρου και μας απείλησε με πολλές φάσεις, ισοφάρισε. Βέβαια, θα συμφωνήσω με τον coach ότι το μάτς εκεί έγινε ροντέο λόγω των αποβολών. Θα συμφωνήσω ότι η αντίδραση των παιχτών δεν ήταν σωστή και του Αθηναϊκού και η δική μας. Μείναν τα παιδιά με 9 παίχτες, εμείς με 10 και μετά το παιχνίδι έγινε ροντέο. Όποιος έβαζε τον γκολ θα κέρδιζε. Το βάλαμε εμείς και συνεχίζουμε. Ήταν μια σημαντική νίκη για μας και ανεβήκαμε και βαθμολογικά, αλλά και μια νίκη γοήτρου σε έναν αντίπαλο ο οποίος κάνει μια εξαιρετική πορεία σε 17 παιχνίδια ένα ήττος. Και αυτό πιστώνεται στο coach Κούρκο, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Και από το παιχνίδι του πρώτου γύρου διαπιστώσαμε ότι παίζανε μόνο 4 ποδοσφαιριστές. Άρα έχει φτιάξει ένα αξιόμαχο σύνολο, έβαλε άλλους 8 καινούριους από τον Οκτώβριο μέχρι και προχθές ποδοσφαιριστές, που σημαίνει ότι δουλεύει καλά και του αξίζει αυτή η θέση που βρίσκεται. Και αυτό κάνει και μεγαλύτερη την επιτυχία μας. Ακολουθήσει τώρα κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα με τον Χρήστο τον Κιούρκο. Coach, τελικά πού κρίθηκε το μάτς? Κρίθηκε σε αποβολές, κρίθηκε κάπου αλλού? Κοίταξε, καθαρά κρίθηκε σε αποβολές το παιχνίδι. Ήταν χωρίς λόγο αποβολές, οπότε χάλασε ο ρυθμός, χάλασε η συγκέντρωση, χάλασε η ηρεμία, χαλάσανε πολλά πράγματα και εντάξει, δεν είναι και εύκολο να ανταπεξέλθεις μετά από τις δύο αποβολές. Να φανταστώ ότι γενικά πάντως σαν εμφάνιση δεν ήταν και από τις καλύτερες φετινές του Αθηναϊκού, έτσι δεν είναι? Όχι, σίγουρα δεν ήταν καλή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν σχετικά ικανοποιητική η εμφάνιση που κάναμε. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να παίζεις το ίδιο καλά σε όλα τα παιχνίδια. Πρέπει να εκμεταλλευτείς, ας πούμε, και τις ευκαιρίες που κάνεις. Αυτά είναι εντάξει, συμβαίνουν. Τι θα πεις στους δύο παίκτες σου, coach, που αυλήθηκαν αύριο στην προπόνηση? Μετά αύριο που θα είμαστε πιο ήρεμοι και αυτά που θα επανέλθουν από την τη προπόνηση, θα μιλήσω με τους παίκτες μου και γενικότερα. Όχι μόνο με τους παίχτες που αποβληθήκαν, γενικότερα οι συζητήσεις γίνονται από τρίτη ψυχή. Καλός και κακός, coach, είναι πρωτόγνωρο φέτος αυτό το συνέστημα για τον Αθηναϊκό, είναι η πρώτη ήττα. Πώς θα τη διαχειριστείτε στη συνέχεια?
Σημασία έχει ότι πρέπει να επανέλθουμε σε καλό ρυθμό που είχαμε σε παιχνίδια. Γιατί σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχαμε καλό ρυθμό, δεν παίξαμε έτσι όπως ξέρουμε. Ουσιαστικά αυτό εμένα με απασχολεί και όχι το ότι κάναμε μια ήττα. Βέβαια τα παιδιά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που ήρθε η 18η αγωνιστική για να κάνουν μια ήττα. Αυτό δεν το συζητάω. Okay. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα που πάντα πρέπει να τα βελτιώνεις και να κερδίσεις ένα παιχνίδι, έχεις πράγματα να βελτιώσεις. Και εμείς πρέπει να βελτιώσουμε να μπούμε σε καλύτερο ρυθμό, γιατί τον έχουμε ξεχάσει τώρα τελευταία. Ευχαριστούμε πολύ τον coach. Να κάνουμε και 2-3 ερωτήσεις τώρα και στον Κώστα. Κώστα, απ' την άλλη, εσείς μάλλον τέτοιους αντιπάλους θέλετε για να παίζετε καλά. Έτσι, που έχουν ένα όνομα, που έχουν μια ιστορία, που έχουν στόχους. Δεν ξέρω, στις τελευταίες αγωνιστικές με τις ομάδες που πάλευαν για την παραμονή, πήρατε μόλις 2 πόντους. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να υποτιμούμε ή να διαλέγουμε παιχνίδια. Στα προηγούμενα 3 παιχνίδια θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει. Έχουμε μάλλον καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Δεν τα καταφέραμε. Και τώρα, παίρνοντας τα 3 προηγούμενα παιχνίδια 2 πόντους, έπρεπε να αλλάξουμε λίγο και την ψυχολογία αλλά και το αγωνιστικό μας στυλ. Είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο, μας πίεσε ο αντίπαλος, αλλά καταφέραμε και γύρισαμε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι τώρα θα αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας και θα πάμε στα επόμενα παιχνίδια πιο συγκεντρωμένοι και πιο δυνατοί. Έρχεται και η τελική του κυπέλλου, οπότε μάλλον σιγά σιγά θα πρέπει να γυρίσετε έτσι το διακόπτη των τελευταίων αγωνιστικών, Κώστα. Κοιτάξτε, έγινε η κλήρωση την Τρίτη. Βγήκανε οι ημερομηνίες πότε θα παίξουμε. Θα μπορούμε να κάνουμε να οργανωθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου θα μας απασχολήσει μόνο το πρωτάθλημα. Μετά θα μας απασχολήσει ο πρώτος ημιτελικός. Και μετά, βλέποντας και κάνοντας, θα διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να φανταστώ, προφανώς υπάρχει ικανοποίηση για την νίκη, υπάρχει ικανοποίηση και από την εμφάνιση. Εντάξει, πάντα όταν παίρνεις 3 βαθμούς είσαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση περισσότερο του πρώτου ημιχρόνου και τις τελευταίες αντίδρασεις, τα τελευταία λεπτά που, αν θέλεις, λόγω ικανότητας και εμπειρίας, και εμείς πήραμε το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε περισσότερη συγκέντρωση και στα 90 λεπτά του παιχνιδιού. Πιστεύω θα δουλέψουμε καλύτερα και με καλύτερη ψυχολογία αυτή τη εβδομάδα για να πάμε στο παιχνίδι με την Κηφισιά και να το παλέψουμε και αυτό. Για τη φάση των αποβολών, θες να πεις και εσύ κάτι? Κοιτάξτε, αυτές οι αποβολές, το παιχνίδι έχει πάρα πολλούς φίλους για τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι ήταν κακή αντίδραση και των 3 ποδοσφαιριστών που αποβλήθησαν. Οι 2 παίκτες έκαναν κοκορομαχία ενώ είχαν κίτρινη κάρτα και τους χρέωσε με δεύτερη κίτρινη ο διαιτής. Και ο τερματοφύλακας του Αθηναϊκού, νομίζω, σε μια άσκοπη κίνηση, απόδειξε βία τον παίκτη μας. Και νομίζω ότι ήταν δικαιολογημένες οι κάρτες που έδωσε ο διαιτής. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν θα θέλετε και οι δύο να κάνετε κάποιο σχόλιο για τη σημερινή διαιτησία. Όχι, εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί δεν σχολιάζω ποτέ διαιτησίες και αυτά, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, δεν σχολιάζω. Εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με τις διαιτησίες και το ίδιο λέω και στους ποδοσφαιριστές μου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι καλή συνέχεια στην Αργυρούπολη και καλή επιτυχία στο κύπελλο. Και εμένα δεν σχολιάζω διαιτητές. Οι διαιτητές είναι σαν τους ποδοσφαιριστές, σαν τους προπονητές. Άλλοτε είναι καλή, άλλοτε κάνουν λάθη. Δεν αλλάζει όμως η απόφαση του διαιτητή, όποια και αν είναι αυτή. Θέλω να συγχαρώ τον coach Κούρκο για τη δουλειά που κάνει στον Αθηναϊκό και να του ευχηθώ καλή συνέχεια στα επόμενα παιχνίδια. Καλή συνέχεια και στους δυο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.